Σωτήρη Τζεβελέκος είναι Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και σήμερα είναι 79 ετών. Είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του και έγινε γνωστός τη δεκαετία του 70 αλλά και του 80 μέσα από τις δεκάδες ελληνικές ταινίες που συμμετείχε. Ο ηθοποιός σε ηλικία 45 ετών πήρε τη μεγάλη απόφαση να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς δεν τον ικανοποιούσαν οι λιγοστές δουλειές που υπήρχαν για εκείνον σε θέατρο και τηλεόραση, και επέλεξε να αγοράσει ένα ταξί και να το δουλέψει ως οδηγός. Ο Σωτήρης Τζεβελέκος κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις, με την τελευταία να είναι φέτος το Φλεβάρι στο θέατρο. Ο Σπύρος Μπιμπίλας πόσταρε μια φωτογραφία τους μαζί με τη σύζυγό του, Εύη Θεοχάρη. Άπειρες ευχές για έναν από τους πιο αγαπημένους φίλους και σεμνούς ηθοποιούς που γνώρισα από τα πρώτα μου χρόνια στο θέατρο. Ο Σωτήρης Τζεβελέκος, πολυτάλεντος ηθοποιός και επιτυχημένος οικογενειάρχης, μαζί με την Εύη Θεοχάρη, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Να είναι πάντα καλά, έγραψε στην ανάρτησή του. Ο Σωτήρης Τζεβελέκος είχε γεννηθεί το 1945 στη Θεσσαλονίκη και έδειξε από νωρίς την κλίση του στην υποκριτική. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κυριαζή Χαρατσάρη και σε ηλικία 23 ετών έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο στην παράσταση Ταρτούφος. Αμέσως ξεχώρισε, με αποτέλεσμα την ίδια χρονιά να κατηφορήσει στην Αθήνα και να αναδειχθεί πολύ γρήγορα σε κωμικούς ρόλους. Ξεκίνησε μάλιστα με μια πολύ δυνατή συνεργασία, αφού πήρε μέρος στην επιθεώρηση Άλλος για κούρεμα στο θίασο της Ρένας Λαχοπούλου και του Γιώργου Κωνσταντίνου στο θέατρο Ακροπόλ. Στη μεγάλη οθόνη θα μετατραπεί σύντομα σε ένα εργατικό πασπαρτού, συνήθως σε δεύτερους ρόλους. Όμως έδινε αρμονικά με τα μεγάλα ονόματα του χώρου, με τους συναδέλφους του να λένε πάντοτε τα καλύτερα για το πνεύμα συνεργασίας και την ευχάριστη άβρα που κουβάλαγε πάνω του. Πρόσχαρος, ακομπλεξάριστος και δοτικός, ο Τζεβελέκος συμμετέχει σε διάφορες παραγωγές, συνεργαζόμενος με πολύ μεγάλους ηθοποιούς, όπως ο Βουτζάς, ο Κωνσταντίνου, ο Παπαγιανόπουλος, ο Κωνσταντάρας και πολλοί άλλοι. Σε ταινίες σταθμούς, όπως ο Δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά, Ξύπνα Βασίλη και πολλές ακόμη. Δυστυχώς όμως για εκείνον, το σινεμά άρχισε να χάνει κάπως από την έγκλη του. Ωστόσο, συνέχισε να βρίσκεται στις επάλξεις και καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, παίζοντας σε παραγωγές σαν το Τριολέ του Όμηρο Στρατιάδη και Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, με το οποίο έγινε ακόμη πιο γνωστός. Κάπου εκεί άλλαξε σημαντικά το τοπίο, αφού τα ιδιωτικά κανάλια μπήκαν δυναμικά στο προσκήνιο, αλλάζοντας ολοκληρωτικά τις ισορροπίες. Τότε ήταν που όφιλε να επιλέξει πώς θα κινηθεί, αφού ήταν ακόμη νέος και σε ιδιαίτερα παραγωγική και δημιουργική φάση της ζωής και της καριέρας του. Αντιλαμβανόμενος ότι ζητούσε κάτι διαφορετικό, και αφού συζήτησε με τη γυναίκα του, έλαβαν την κοινή απόφαση να αγοράσουν μια άδεια ταξί και να δουλέψουν μαζί πίσω από το τιμόνι. Ακολούθησε αυτό το επάγγελμα για χρόνια, χωρίς ποτέ να μετανιώσει για τις επιλογές του, μέχρι να βγει τελικά στη σύνταξη. Ενώ Νίκος Κούρκουλος, ως διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, του έδωσε κάποια στιγμή παλιότερα την ευκαιρία για μια σύντομη εμφάνιση στο Σανίδι, ώστε να κλείσει πιο γλυκά τον κύκλο του στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Γράψτε μας στα σχόλια σε πόσους από εσάς άρεσε αυτός ο ηθοποιός και ποια ήταν η αγαπημένη σας ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε.